Κοιτάξτε, εγώ δεν θα σας πω ποια είναι η επίσημη διπλωματική θέση και πώς θα την ακολουθήσουν. Αλλά ότι υπάρχει πολιτική απόφαση επίσημη από τον Πρωθυπουργό και υλοποιείται αυτή τη στιγμή για να προχωρήσει το θέμα του κατοχικού δανείου, υπάρχει. Τώρα, οι κινήσεις οι οποίες θα γίνουν και έχετε ακούσει και την αντίστοιχη δήλωση στην Βουλή. Σας ρωτώ γιατί καθυστερεί η προετοιμασία του Φακέλου πολύ. Αλλά επιμείνετε όμως και με τον κ. Σκουρλέτη να μου απαντήσει και εμένα σε αυτό που ρώτησα. Βεβαίως θα απαντήσει ο κ. Σκουρλέτη. Και επίσης, Για το ψευδές που είπατε ότι το Ντιλίνγκε της Γερμανίας δεν υποστηρίζει το θέμα του κατοχικού δανείου, είναι άλλη μια φορά, γιατί προείσταστε μια μοναρχέρας η οποία το μόνο που κάνει είναι να οδηγεί στην αυτοδιαλειοποίηση μια ολόκληρη παράταξη. Με τα συνεχή ψέματα που λέτε. Σας καλώ λοιπόν, πέστε μου πότε το Ντιλίνγκε, το κόρμα της γερμανικής αριστεράς, πήρε θέση κατά του κατοχικού δανείου από την Ελλάδα, της διεκδίκησης. Το είπατε όμως, το υποστηρίξατε. Yeah, εγώ έχω... Το υποστηρίξατε. Ωραία, εσείς πείτε μου πότε είπε λοιπόν. Ότι θα το... Τι είπε. Διαβάστε, σας παραπέμπω στο βήμα της προπροηγούμενης Κυριακής. Εντάξει, ωραία. Και εγώ σας παραπέμπω σε παλαιότερες δηλώσεις και ελεγχών του Τελίκη. Αλλά αυτά δεν τα διαβάζετε. Αλλά τα 21,7 δίσκου θα τα βρείτε, κύριε Σκουρλέτη. Και έχετε υποκαταστήσει τον πολιτικό σας λόγο με ψεύδι. Δεν σας αρέσει να ακούτε την αλήθεια.